Σάλλος έχει προκληθεί με την τρίμερη πολυτελή κρουαζιέρα του Νέιμαρ, στην οποία συμμετείχε και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής. Συγκεκριμένα, ένας από τους επιβάτες του κρουαζιερόπλου, ο YouTuber Καρλός Καντρέβα, επί από αποκαύγα που είχε με τη σύντροφό του, πήδηξε στη θάλασσα από τον 15ο όροφο του πλοίου. Το ζευγάρι διαπληκτίστηκε εξαιτία τη ζήλια του 32χρονου, σύμφωνα με όσα δήλωσε η σύντροφό του. Όσο ήμουν στο μπάνιο, ο Κάρλο πήρε το κινητό μου. Δεν ήξερα καν ότι είχε τον κωδικό πρόσβαση. Είδε τι συνομιλίε μου με άλλου άντρε και έστειλε στιγμιότυπα οθόνη σε φίλου του, λέγοντα ότι σκεφτόταν να με σκοτώσει. Στη συνέχεια, σύμφωνα και πάλι με τη σύντροφό του, ο Κάρλο απείλησε να πηδήξει στο κενό. Αν και υπήρχαν άνθρωποι κοντά, κανείς δεν αντέδρασε. Ήταν κοντά στη σκάλα και δεν υπήρχε τρόπος να τρέξω πίσω του. Οι αρμόδιες αρχές έκαναν πολλές προσπάθειες για την έβρεση του άντρα, αλλά έπειτα από 7 ημέρες αναζήτησης πλέον θεωρείται νεκρός.